Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσουμε αφότεροι που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε και εμείς για το τηλέφωνο σταθμό σας. Κύριε Συρίγο, γιατί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Γιατί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την επόμενη μέρα να είναι πιο ισχυρός ο λαός. Γιατί οι επόμενες μέρες μετά τις εκλογές θα πρέπει να υπάρξει μια δύναμη κυβέρνηση, ένα ισχυρό κουκουέ, να είναι πανίσχυρος ο λαός, μπορέσει να βάλει τα δικά του σενάρια επιτάπητος, να διεκδικήσει το δίκαιο του, τη ζωή που πραγματικά του αξίζει. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα των εκλογών και όχι τα διάφορα σενάρια που παίζονται για τις σταθερές κυβερνήσεις που θέλουν να μας επιβάλλουν, που θέλουν στην ουσία το λαό στη γωνία. Θέλουν ισχυρές κυβερνήσεις για να περάσουν αντιλαϊκά έργα, αντιλαϊκά μέτρα. Γιατί αν θέλουν να περάσουν φιλολαϊκά μέτρα, δεν θα χρειαζόταν καν ισχυρές κυβερνήσεις. Θα μπορούσαν να πάρουν και μη ισχυρές. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι θέλουν να συνεχίσουν ένα αντιλαϊκό, βάρβαρο έργο εναντίον μας. Μάλιστα. Αρχίζει και κυκλοφορεί στην πιάτσα που λέμε το παλιό περιχαμένης ψήφου. Επ' αυτού το έχετε να πείτε? Τώρα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η χαμένη ψήφος είναι στα κόμματα τα οποία του καταδυναστεύουν τη ζωή. Η ψήφος αυτή που πηγαίνει και την επόμενη μέρα γίνονται κοπτοκέριδες. Που ψηφίζεις και έρχονται και σου παίρνουν το σπίτι. Που με τη δική σου ψήφο και με τη δική σου συνοχή έρχονται και κάνουν εγκλήματα ενάντια στη ζωή μας. Όπως αυτά που είδαμε και στα Ντέμπη, που είδαμε στη Βόρεια Εύβοια, που είδαμε στο Μάτι και σε πάρα πολλά καταστροφικά παραδείγματα στη χώρα μας. Αυτή είναι η πραγματικά χαμένη ψήφος. Η ψήφος που θα πάει στο ΚΚΕ είναι μια ψήφος πραγματικά κερδισμένη για τη ζωή, για την επόμενη μέρα, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Αυτή είναι η ψήφος η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμένη. Σημαίνει ότι ενισχύει τη λαϊκή πάλη, ενισχύει τον αγώνα μας για καλύτερες μέρες γιατί τις αξίζουμε. Και υπάρχουν δυνατότητες σήμερα να ζήσουμε πολύ καλύτερα από αυτό που ζούμε σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, θα θέλαμε να μας πείτε σε ποιους άξονες θα κινηθεί το ΚΚΕ μέχρι και τις εκλογές. Έχουμε ένα σωρό κοινωνικά προβλήματα, ειλικρινά μιλάμε για τραγωδία. Μιλάμε για τις αυξήσεις στα τρόφιμα, για τις αυξήσεις στα ενίκεια. Μιλάμε για μια δικαιοσύνη που έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου ως προς αυτή. Μιλάμε για σκάνδαλα που ξεπετιώνται κάθε δεύτερη μέρα. Μιλάμε για κατασχέσεις πολιτών για λίγες χιλιάδες ευρώ και ταυτόχρονα για παραγραφή οφειλών εκατομμυρίων. Μια κατάσταση σχεδόν απερίγραπτη. Το ΚΚΕ πώς θα κινηθεί μέσα σε αυτό το κλίμα πηγαίνοντας προς εκλογές? Το ΚΚΕ τοποθετείται και σε αυτή την προεκλογική περίοδος όπως τοποθετείται και όλο το προηγούμενο διάστημα και όλα τα προηγούμενα χρόνια τον αγώνα του λαού μας για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προηγούμενος αναφέρατε. Στον αγώνα ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια σε ζωή χωρίς δικαιώματα, σε εργασία χωρίς συλλογικές συμβάσεις, σε ζωή με πραγματικά με την αγωνία θα χάσεις το σπίτι σου ή θα το έχεις την επόμενη μέρα με την αρπαγή της τράπεζας. Σε όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι κομμουνιστές δίνουν καθημερινή πάλι στον αγώνα μέσα από το σωματεία, μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που είναι και άξονε συζήτηση στην καθημερινή προεκλογική μας κουβέντα, στους χώρους δουλειάς που κάναμε τους εργαζόμενους, στις γειτονιές, σε κάθε μετερίζει του αγώνα που αναδεικνύουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Βέβαια η κυβέρνηση προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην εξέδρα, προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα. Ακούμε τώρα περί φράχτες, περί τρομοκρατία, όλα αυτά τα ζητήματα που θέλουν να πάνε σε ένα πεδίο ευνοϊκό που θεωρεί ίδια ευνοϊκό για τη δικιά της προεκλογική εκστρατεία και προσπαθούν να πάρουν
την ατζέντα, την πάνε εκεί που θέλουν, να ξεφύγει από την καταστροφή που γίνεται και τη δολοφονία που γίνεται στα Τέμπη, να συζητάμε για το αν θα πρέπει να υπάρχει οφράκτηση ή όχι στον Εύρο και να μην συζητάμε για τους φράχτες που χύνουν καθημερινά στη ζωή μας, για τις φράχτες στην παιδεία, που τα παιδιά μας πλέον δεν μπορούμε να τα στείλουμε σε κάποια πανεπιστήμια γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, γιατί έχει γίνει εμπόρευμα η παιδεία, στο ότι δεν μπορούν να αθληθούν τα παιδιά μας γιατί πρέπει να έχεις από 30-40 ευρώ και πάνω το μήνα για να πληρώσεις ένα οτιδήποτε χρειαστεί το παιδί σου για αθλητισμό, και όλα αυτά τα καθημερινά τα αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, τα οποία γίνονται βραχνάς για τη ζωή μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τώρα και καθημερινά και μετά τις εκλογές με ένα ισχυρό εργατικό κίνημα για να μπορέσουμε να πετύσουμε να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, η ευνοϊκότητα της ευνοϊκότητα ρύθμιση, η υποχρεωτικότητα συλλογικών συμβάσεων, να έχουμε μισθούς που να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί στην πρώτη κατοικία, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει σήμερα σαν άνθρωπος, να έχουμε μια ζωή στην οποία να απολαμβάνουμε τα αγαθά που εμείς παράγουμε, που δυστυχώς θα καρπώνονται μια χούσα παράσιτα και κάνουν τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό το φτωχότερο και αφήνουν το λαό έρμεο και θέλουν αυτή κάποια στιγμή να το ξεγελάνε κάθε 4 χρόνια και το αρπάζουν την ψήφο. Τέρμα η ανοχή, τέρμα η κοροϊδία, τέρμα και ο πογμός. Χρειάζεται η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αυτές τις εκλογές για την επόμενη μέρα να είμαστε ισχυροί εμείς και τα παιδιά μας. Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε το κάλεσμά μας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο προεκλογικό αγώνα που έχετε στην Ανατολική Αττική και να σας ευχηθούμε από καρδιάς καλή εκλογή. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.